συμβατικές διατάξεις για να έχουμε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε το αγγελιώσιμο σπόρο του εδώ ΕΑΠ. Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος και οι σχετικές ρυθμίσεις για την κατάργηση του αγγελιώσιμου θα έχουν εφαρμογή από την 1η Αυγούστου του 2016. Γιατί είναι παρέκκληση από συμφωνηθέντα στη διαπραγμάτευση και από μνημονιακή δέσμευση την οποία έχουν αναλάβει διαχρονικά και οι κυβερνήσεις οι δικές σας. Επίσης υπάρχει μία μεταβατική περίοδος που αφορά την έναρξη ισχύως των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων για τα σώματα ασφαλείας και για τις ένοπλες δυνάμεις από 1η Εβδόμου, γιατί μέχρι τότε θα έχει καταρτιστεί νέο ειδικό μισθολόγιο για τα σώματα ασφαλείας και για το στρατό, και θα υπάρξουν ειδικές προβλέψεις, όπως για παράδειγμα καθιέρωση παράλληλης επετηρίδας για τα σώματα ασφαλείας, που θα διευκολύνουν την συνέργεια, την αποτελεσματικότερη του ασφαλιστικού νομοσχεδίου με του μισθολογικού. Γίνεται δεκτό ένα δίκαιο αίτημα των ίδιων εργαζομένων, των σωμάτων ασφαλείας και, και του στρατού. Η σύνταξη λόγω θανάτου να δίνεται με τους ίδιους όρους με τη σύνταξη λόγω ανικανότητας, μια που προφανώς αυτή η κατηγορία εργαζομένων διαφέρει από όλους τους άλλους, γιατί είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της άγησης των καθηκόντων τους, πολύ περισσότερο σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Να πω εδώ ότι ήταν αυτονόητο, και αυτό έπρεπε να έχει συμβεί από την αρχή. Η παράληψη αυτή οφείλεται στο ότι επαναλάβαμε στο άρθρο 2 του δικού μας νόμου, στο άρθρο 4 του δικού μας νόμου, αυτούσια τη διάταξη του άρθρου 2 του νόμου 3865 του 2010, που προφανώς και εκεί από παράληψη, δεν καταλογίζω καμία πρόθεση στους συντάκτες του νόμου αυτού, είχε παραλειφθεί να αναφερθεί η λόγω θανάτου σύνταξη και είχε ενταχθεί μόνο λόγω ανικανότητας. Είναι προφανές ότι όταν ρυθμίζουμε το έλασον, το ατύχημα ή τον τραυματισμό, πρέπει να ρυθμίζουμε και το μείζον. Όταν προστατεύουμε από το κακό, πρέπει να προστατεύουμε και από το χείρον. Νομίζω αυτά είναι τα βασικά. Και γίνονται και δεκτά άλλα αιτήματα που προέκυψαν από τη συζήτηση. Αιτήματα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αιτήματα των δικηγόρων ως προς τις εισφορές. Θα τα δείτε. Θέματα εκπροσώπησης. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Στις τροπολογίες, οι υπουργικές γίνονται δεκτές. Η δική μας τροπολογία αφορά οργανωτικά κυρίως θέματα του Υπουργείου Εργασίας και του ΑΕΔ και την ένταξη του ΕΤΑΤ προς συνταξιδοτικού ταμείου στον ενιαίο φορέα, ακριβώς για να έχουμε πλήρη αντιμετώπιση των θεμάτων της κοινωνικής ασφάλισης. Πολιτικά να επισημάνω εδώ ότι δεν θεωρούμε ότι έχουν απαλληφθεί οι ευθύνες των τραπεζών, οι υποχρεώσεις τους για τη χρηματοδότηση αυτής της προσυνταξιδοτικής ρύθμισης, και δεν θέλουμε να παραλάβουμε την πάγια τακτική να δημοσιοποιούνται δημόσιες υποχρεώσεις. Ρυθμίζουμε το γέννην έχουν όπως έχει την κατάσταση και επιφυλασσόμαστε για το μέλλον να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την πολιτική αυτή εκκρεμότητα. Ως προς τις τροπολογίες τις βουλευτικές, γίνεται δεκτή η τροπολογία υπαριθμών 402 Παύλα 3 του συναδέλφου του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βαρδάκη. Είναι για το επίδομα του ΚΕΤΟΥ από κακή συνεννόηση των υπηρεσιών, που δεν οφείλεται σε εμάς, αλλά σε προγενέτερη κατάσταση. Υπήρξε μια υποχρέωση επιστροφής επιδόματος που είχε καταβληθεί. Είναι προφανές ανεπίοικες. Υπάρχει επίσης μια αντίστοιχη πρόβλεψη για την πάλι από τον κύριο Βαρδάκη, 407 Παύλα 6 τροπολογία για συγκρότηση Επιτροπής Εργατικών Ατυχημάτων. Εδώ και χρόνια δεν είχε συγκροτηθεί η Επιτροπή αυτή με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αποτελεσματική προστασία. Επίσης του κυρίου Βαρδάκη και άλλων όμως συναδέλφων από ό,τι γνωρίζω από άλλα κόμματα, δεν ξέρω αν συνυπογράφεται, έχω τον αριθμό μπροστά μου, για την εισφορά των συνταξιοδοτικών οργανώσεων που αναπροσαρμόζει στα 20 λεπτά την εισφορά αυτή.
γίνεται εν μέρη δεκτή, και θα πω τώρα τις, τα μέρη της τροπολογίας που κάνω δεκτό, κάνω δεκτά, η 398 Παύλα 2 τροπολογία της συναδέρφου κυρίας Χριστοφιλοπούλου και άλλων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και η συναφής με αυτή στο δομό που επικαλύπτεται 408 Παύλα 7 του κυρίου Δημαρά αφορά θέματα αναπηρίας. Όπως έχω πει για τα... και του κυρίου Δημαρά. Δεν ξέρω αν είναι άλλοι, προφανώς αν υπάρχει και άλλοι που την παραλείπω, αναφέρομαι και σε αυτούς. Όχι, θα σας πω τώρα, αλλά μισό λεπτό να δω τις υπογραφές. Υπογραφές που βλέπω, με συγχωρείτε κύριε Οικονόμου, με συγχωρείτε. Δεν το έκανα επίτηδες. Λοιπόν, οι υπογράφοντες, να τους διαβάσω γιατί τελικά έχει δίκιο. Όχι, έχει δίκιο, δεν είχα προσέξει τις υπογραφές. Είναι και το ποτάμι. Διαβάζω τους υπογράφοντες για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Χριστοφιλοπούλου, Μπαριώτας, Κουτσούκος και Γκέρογλου Οικονόμου και ο κύριος Δημαράς σε αυτοτελή τροπολογία. Εδώ, όπως έχω πει επανειλημμένα, στα θέματα αναπηρίας δεν κάναμε επεμβάσεις. Διατηρήσαμε το υφιστάμενο καθεστώς. Άρα, ό,τι έχει ακουστεί για περικοπές είναι προφανώς ανακριβές και άτοπο. Ποια μέρη κάνω δεκτά από την τροπολογία, θα τα κατονομάσω απλώς να πω την αιτιολογία. Τις προτάσεις να δίνονται κατά προτεραιότητα στα άτομα με αναπηρία ή κάθε είδους παροχές, εύλογο αίτημα λόγω της κατάστασής τους, και η επέκταση των διατάξεων του 169 του 2007 και σε άλλες κατηγορίες αναπηρίας που επειδή είχαν προβλεφθεί μεταγενέστερα δεν συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση όπως έχει διατυπωθεί. Αντιθέτως, ουσιαστικές βελτιώσεις δεν τις κάνω δεκτές όχι επειδή διαφωνώ με αυτές, αλλά γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της Επιτροπής, που σας θυμίζω έχει ως αποστολή τον εξορθολογισμό και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων παροχών, εντός όμως του πλαισίου της υπάρχουσας συνταξιοδοτικής δαπάνης για τα άτομα με αναπηρία. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε επιμέρους επεμβάσεις, γιατί θα έχουν ακριβώς ad hoc χαρακτήρα και όχι τη σφαιρικότητα που χρειάζεται η σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος. Άρα από αυτή την τροπολογία της κυρίας Χριστοφιλοπούλου και των άλλων συναδέλφων που κατονόμασα κάνω δεκτό από το άρθρο 7 το τμήμα Α, στο άρθρο 9 την προσθήκη, μόνο αυτή μία υπάρχει μόνο στο άρθρο 9, καμία από το άρθρο 10 και επόμενα, στο άρθρο 27 το τμήμα Α, στο άρθρο 29 τη μοναδική προσθήκη, στο άρθρο 35 το τμήμα Α. Αυτά. Πρέπει να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες, τρεις, που δεν τις κάνω δεκτές, αν και συμφωνώ με την πρότασή τους, γιατί θεωρώ ότι χρειάζονται περαιτέρω εξέταση. Είναι η παριθμών 424-19 συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ για τη μετατροπή επικουρικών ταμείων των κλάδων ελεύθερων επαγγελματιών, δικηγόρων και άλλων σε επαγγελματικά, που συμπίπτει με ανάλογη 415 Παύλα 11 της κυρίας Χριστοφιλοπούλου, επειδή δεν την έχω μπροστά μου, δεν ξέρω αν συνυπογράφεται και από άλλους βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Ακούστε, η άποψή μου επί του θέματος έχει ως εξής. Ο πρώτος πυλώνας της κύριας και δημόσιας ασφάλισης πρέπει να παρέχει αυτοτελώς πλήρη και αξιοπρεπή σύνταξη. Συμπληρωματικό χαρακτήρα μπορούν να έχουν τα επαγγελματικά ταμεία του δεύτερου πυλώνα. Με ποια προϋπόθεση? Ότι ο πρώτος πυλώνας, η κύρια δημόσια αναδιανεμητική σύνταξη, παρέχει αξιοπρεπή συντάξεις όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο επίπεδο διαβίωσης στο αρχικό. Από εκεί και μετά, κάθε επαγγελματικός κλάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί τα δικά του ταμεία, τα επαγγελματικά του δεύτερου πυλώνα, και είχα δηλώσει εξ αρχής στη φάση του διαλόγου που είχε προηγηθεί, δυστυχώς ημιτελούς, όχι με ευθύνη του Υπουργείου, ακριβώς αυτά είναι από τα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν, κύριε Οικονόμου. Είχα λοιπόν απευθύνει την πρόσκληση προς τους επιστημονικούς συλλόγους, ιατρικό, δικηγορικό,
το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο, εάν επιθυμούν την μετεξέλιξη των υφιστάμενων επικουρικών ταμείων σε επαγγελματικά, να μου το δηλώσουν, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε και να καλύψουμε το στόχο της συμπληρωματικής προστασίας, αλλά και να μειωθεί οι εισφορές που πράγματι, αν συνυπολογιστεί το 11% που αφορά στην επικουρική ασφάλιση, το 10 και κάτι, είναι πράγματι υπέρογγες. Δεν υπήρξε παρόμοια ανταπόκριση, ούτε λόγω της αποχώρησης της μονομερούς από το διάλογο των επαγγελματικών αυτών οργανώσεων, και γι' αυτό δεν έγινε δυνατή η έγκυρη αντιμετώπιση του ζητήματος. Ο λόγος για τον οποίο δεν γίνεται δεκτό το αίτημα τώρα είναι γιατί υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που πρέπει να εξεταστούν. Για παράδειγμα, η ύπαρξη αναλογιστικής μελέτης ώστε να δούμε τι θα γίνει με την καταβολή των συντάξεων των μη επικουρικών συνταξιούχων. Επομένως, δεν θεωρώ ότι είναι όριμο το ζήτημα προς αντιμετώπιση και γι' αυτό το λόγο δεν κάνω δεκτή την τροπολογία, όχι γιατί δεν δέχομαι επί της ουσίας τη συγκεκριμένη πρόταση. Αντίστοιχα, στην 424 του 19 υπάρχει μία πρόταση για τη δυνατότητα η διευκόλυνση που δίνεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στην πρώτη πενταετία να μην εξαργυρώνεται με κατάθεση χρημάτων αλλά με συμψηφισμό, που τη θεωρώ εύλογη, αλλά και αυτή χρειάζεται διευκρινήσεις και πρόκειται να εξεταστεί στο μέλλον. Υπάρχει μία τροπολογία 406-5 του κυρίου Μηταφίδη Μιχελογιαννάκη και άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει να βελτιώσει το άρθρο 50, που αποτελεί μια πολύ θετική παρέμβασή μας για την ευθύνη των μετόχων ανωνύμων εταιριών. Δέχομαι ως ορθή την επιχειρηματολογία ως επί το πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Από εντελώς αντίθετη κατεύθυνση άκουσα από τη Νέα Δημοκρατία ότι ίσως θα έπρεπε να ρυθμίσουμε ειδικά το θέμα των venture capitals, αυτών δηλαδή των εταιριών που χρηματοδοτούν νεόφυτες επιχειρήσεις που συνήθως έχουν επιχειρηματικότητα, από τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Γεωργιάδη. Εν όψη αυτών των γεγονότων θεωρώ ότι το άρθρο 50 συνολικά πρέπει να επανεξεταστεί. Όχι, μου το είπε ιδιωτικά, θα το διευκρινίζω. Δεν δέχθηκε την τροπολογία, μισό λεπτό για να μην δημιουργώ συγχύσεις. Μου είπε ότι εξετάστε στο ζήτημα αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Ωραία, κύριε Υπουργέ, για τις τροπολογίες που δεν δέχεστε, συντομεύετε. Ναι, συντομεύω. Με συγχωρείτε. Επομένως, θέλω ανακαλώ συνολικά το άρθρο 50 για να επαναξεταστεί εν ώψη της συγκρόμενης επιχειρηματολογίας αυτής και της ανάγκης βελτίωσής του, ιδίως εν ώψη των επιχειρημάτων που εκφράστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, επειδή είμαι στο βήμα, θέλετε να μου δώσετε 3 λεπτά για ορισμένες παρατηρήσεις αυτά που ακούστηκαν, ή θέλετε να πάρω το λόγο αργότερα? Για τη δευτερομιλία μου, επιφυλάσσομαι, αλλά εντάξει, θα τα πω συνολικά. Εντάξει. Θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε.